Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από Κυψέλη. Ο. Κώστας από Κυψέλη. Γκόγκος. Κώστας. Κώστας, έλα Κώστα, πες. Παιδιά, σας παρακολουθώ 15 χρόνια. Είμαι 27 χρονών, από τα 12 σας παρακολουθώ. Έλα, από, ρε, από όταν πήγαινα έκτη δημοτικού. Πώς αντέχεις, ρε Κώστα. Έλα, φαίνεται έξυπνο, παιδί, κοίτα. Ναι, και είναι και Ολυμπιακός, νομίζω. Έλα, Κωστή μου, πάμε. Σας πάω πολύ, είστε ωραίοι, αλλά δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Έλα, παιδί, αυτό είναι, τότε πώς αντέχεις, ρε φίλε. Τώρα, αν αναρωτιέστε προωστή τόσο αγάπη για την εκπομπή, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, γιατί λέτε αλήθειες και είστε παντελονάτοι. Και δεύτερον, γιατί γελάω με αυτούς που παίρνουν και λένε σαν χλαμάρες στους Παναθηναϊκούς, ψαχτήρες, με όλα αυτά τα νούμερα. Μπράβο, Κώστα. Εντάξει, γιατί λοιπόν, είναι ένα χρώμα, δεν πειράζει. Μπράβο του. Σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα είναι μπράβο. Για λέγε συνέχισε. Εγώ και σέβεται τον εαυτό του, λέω τον σέβονται και οι άλλοι. Συνέχισε, Κώστα. Ναι. Παιδιά, εγώ θέλω να πω σε απάντηση του προηγούμενου φίλου του Ολυμπιακού και σε εσάς. Επειδή σας παρακολουθούσα πέρσι, δεν έχασα εκπομπή, θυμάμαι τον Τάκη που έλεγε σε κάθε εκπομπή την προεστρία του πόλεμου, του βόλε, του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν έχω, σαν Παναθηναϊκός, δεν έχω να πω κάτι για αυτά τα αθλήματα, γιατί είστε πολύ ανώτεροι. Απλά το παράπονό μου απέναντι στον Τάκη είναι το εξής. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι σε κάθε εκπομπή να ακούμε την παράδοση του πόλεμου και καλά κάνεις και τη λες και να μην έχεις πει όλα αυτά τα χρόνια μία φορά κατά τον μπάσκετ. Όχι, το έχω πει, ρε φίλε. Όπα, Κώστα. Συγγνώμη, φίλε, το έχω πει. Έχω πει ότι είμαστε πρώτοι στο ποδόσφαιρο, στο βόλο, στο πόλο και στο μπάσκετ είστε πρώτοι εσείς. Το έχω πει. Δεν τα αναφέρει για το μπάσκετ. Όχι, το έχω πει. Ναι, το έχω πει, Κώστα. Όπως, άκουσε με, Κωστή. Το έχω πει, φίλε, και άκουσε με και κάτι άλλο. Όπως έχω πει ότι δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες έχει πάρει μόνο ο Ολυμπιακός. Σωστό αυτό που λες, ναι. Απλά θέλω να πω ότι η διαφορά μας στο μπάσκετ είναι μεγάλη γιατί έχουμε συνολικά 55 κούπες, Ελλάδα και Ευρώπη, και έχετε 24. Είναι τεράστια διαφορά. Δυστυχώς. Εγώ δεν άκουσα με να σου πω κάτι. Σου έχω, ναι. Το είπα και πριν. Λέω, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο είμαστε πρώτοι, στο βόλεϊ. Αυτό που σου είπα, όλο το αναφέρει, δεν είπε. Όχι, το έχω αναφέρει. Γιατί άλλο Παναθηναϊκός με είχε ρωτήσει. Λένε τάκι εκεί πέρα, τι είσαι στο μπάσκετ και του λέω. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά πρωταθλήματα στο μπάσκετ. Τι από ότι δεν έχει, αφού έχει. Κοίτα, κοίτα, εμείς. Το λέω, Κώστα, αλλά τι, το λέω κάθε μέρα, το λέω. Δεν γίνεται να το λαμβάνει ο Τάκης. Με πειράζει και λίγο εδώ που τα λέμε. Κώστα, με πειράζει και λίγο εδώ που τα λέμε. Εσύ, κοίτα, εμείς πάντως σε γενικές γραμμές και οι Ολυμπιακοί. Και από εδώ πέρα και από την εκπομπή, κάθε πρωταθλητή τον παραδεχόμαστε. Πώς θα τον πω, τι έχουμε, μωρέ. Πώς να σου πω, πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα πέρυσι. Στο βόλεϊ, είπαμε μπράβο. Στο βόλεϊ, είπαμε μπράβο. Τι ήταν καλύτερο, κερδίσαμε. Δεν καθίσαμε να ψαχτούμε και τέτοια. Γενικά, έχει ακουστεί και από εδώ ότι σε καιρούς δύσκολους για τον μπάσκετ που απήχε και ο Ολυμπιακός ακόμη ενεργά, ήταν ο Παναθηναϊκός που το κράτησε. Έχουμε πει τέτοια πράγματα, έτσι. Ναι, λέτε και το άλλο με το Ολυμπιακό. Το ποδόσφαιρο. Ναι, λέτε στο ποδόσφαιρο ότι ο Τζόρτζεβιτς, η Μαρίνα και όλοι αυτοί έχουν περισσότερα το Παναθηναϊκό από την ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν έχετε πει ποτέ στο μπάσκετ ότι ο Ολυμπιακός έχει 21 κούπες στην Ελλάδα, ο διαμαρτύρος έχει 25. Αυτό δεν το έχετε πει ποτέ. Σε ποιο άθλημα? Στο μπάσκετ. Έχετε 21, 12 πρωταθλήματα και 9 κύπελλα, 21. Ναι. Ο Διαμαντίδης, ο Μπράντοβιτς, αν βάλουμε 4 παίκτες, έχουν πάνω από 100. Ρε Κώστα, αφού παραδεχτήκαμε το άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά. Συνεπώς, επειδή είναι και λίγο μεγάλη διαφορά. Να πάμε στα επιμέρους, δηλαδή. Έχουμε πει, αυτό δεν το έχουμε πει, το καλά κάνεις και το πες. Εντάξει, το αλλά, πες εσύ. Άκου να σου πω. Δεν έχουμε πει ότι ο Τζόρτζεβιτς και η Μαρίνα έχουν πιο πολλά πρωταθλήματα από τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Από την ΑΕΚ, εντάξει, αυτό είναι. Από την ΑΕΚ, ναι, το έχουμε πει. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε Κώστα. Πώς θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ όταν έχει πάρει δύο πρωταθλήματα ποδόσφαιρο, ένα στο μπάσκετ, ένα στο μπάσκετ και δύο στο βόλεϊ? Για πες μου, ρε φίλε, θα τρελαθώ ώρες. Πώς θα το πω εγώ? Αυτό σας είπα ότι βλέπω την εκπομπή, για να βλέπω αυτούς τους ΠΑΟΚτζίδες που λένε αυτά τα πράγματα και εγώ έχω φίλο ΠΑΟΚτζί. Και πήρε ένα Κύπρο πρωτάθλημα δύο συνεχόμενα στο βόλεϊ και νομίζω ότι είναι καλύτερο από εσάς. Ναι, και μετά παράτησε το βόλεϊ. Και μετά παράτησε το βόλεϊ. Αλλά και να πάμε. Κάτω, άμα του πει για βόλεϊ, δεν είναι. Αλλά Κώστα, να πάμε και λίγο τώρα στην ουσία, στην ταπακέρα που λένε. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε τον Βαρδινό Γιάννη, δεν θα είχε τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα πώ έχει μείνει τώρα Λαφούζο, φίλε. Αυτά που λε το ποδόσφαιρο, σωστά είναι. Ούτε ομάδα έχουμε. Πολλά πρόεδρο. Φίλε, έχω άδικο σε αυτό. Αν είχε τον Παρθενογιάννη, ξέρεις τι σημαίνει. Όταν λέμε Παρθενογιάννη, ξέρεις τι σημαίνει στην Ελλάδα. Έχει καμιά σχέση με τον Αλαφούζο?
Εγώ το τελευταίο που θέλω να πω τάκι είναι το εξής. Ένα βίντεο που είχατε δείξει τις προάλλες και το έδειχνες και το ξαναέδειχνες. Ποιο? Που ήταν το τρίποδο του Σπανούλη πάνω στο Διαμαντίδη. Ναι. Και έλεγε σε κορόιδευε στο Διαμαντίδη ήταν αυτά. Ρε φίλε, τώρα το σεβασμό να σου κάνω. Σωστό αυτό που λες. Βρήκες μια φάση, βρήκες μια φάση στα 20 χρόνια του Διαμαντίδη τη στιγμή που σου βάλε αυτά 3.000 τρίποτα σε εσάς. Θα σου απαντήσω αυτό. Ο Σπανούλης, άκου να σου πω τη διαφορά του Σπανούλη με του Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης, αυτό που έκανε ο Σπανούλης, να φύγει από τον Παναθηναϊκό, να έρθει στον Ολυμπιακό, να του δώσει 2 κύπελλα Ευρώπης και 3 πρωταθλήματα, δεν θα το έκανε ο Διαμαντίδης. Ενώ ο Σπανούλης έφυγε από τον Παναθηναϊκό, βρήκε μια ομάδα διαλυμένη, φίλε. Την πήρε από το χέρι. Την πήρε από το χέρι και εκεί είναι η μαγιά του, φίλε. Και πες μου αν έχω άδικο. Όπως έχει κάνει και ο Μαραντόνα με την Αργεντινή. Με την Νάπολη. Και με την Αργεντινή. Και με την Αργεντινή. Παγκόσμιο κύπελλο. Σωστά όλα αυτά που λες, Τάκη, αλλά σου λέω δεν μπορεί ένα παιχταρά σαν τον Διαμαντίδη για μια φάση. Για ένα ποτάμι που πήρε ο Σπανούλη μόνο του. Να του αφιερώσει να τα εξαφανίσει μια φάση και να ξεχάσει όλα αυτά τα χρόνια που έχει κάνει. Είναι αδιανόητο τώρα. Αυτό εδώ πέρα την τελευταία φάση είναι και λίγο παδική. Είναι και λίγο για πλάκα. Είναι και λίγο να σε πειράξω. Δεν έχω πει ότι ο Διαμαντίδη δεν ξέρει μπάσκετ. Δεν αφιζητούμε εμεί αξίε. Μα είναι δυνατόν να πω ότι ο Διαμαντίδη δεν ξέρει μπάσκετ. Απλά ο Διαμαντίδης. Μα δεν θα έκανε και τόση γλύκα αν δεν το έκανε σε ένα παίκτη τη αξία του Διαμαντίδη. Άμα το έκανε στο. Σε το κακαλούδι. Ναι, στον παπά, τι να το κάνω. Ναι, κατάλαβα. Αλλά άκου να σου πω όμως κάτι. Σου ξαναλέω, φιλέ, και θέλω να το παραδεχτείς αυτό, αν και το παραδέχτηκες. Ο Διαμαντίδης, αν έφευγε για τον Παναθηναϊκό και πήγαινε στον Ολυμπιακό, πόσο Σπανούλης, ούτε 2 κύπελλα Ευρώπη θα είχε πάρει. Ούτε. Συμφωνώ. Έτσι, μπράβο. Θέλει, φίλε, θέλει φρύδια αυτό που έκανε τώρα. Και μην μου πει ότι δεν παραδέξει το Σπανούλι, φίλε. Όχι, θέλω. Όπω μιλάει το παιδί, θα παραδεχτεί. Κάτσε, θα πατήσει. Σε παρακαλώ, μια φορά, ρε Άκη. Ωραία, να. Όπω μιλάει το παιδί, ναι. Μια χαρά μιλάει, θα το πει μόνο. Ναι, τι δεν πάω, είναι. Συμφράζω. Ωραία, σε ρωτάω. Παιδιά, επειδή κλείνει η γραμμή, θέλω να σα πω ότι σα πάω πολύ 15 χρόνια. Θέλω μια φορά να έρθω να σα δω από κοντά. Πραγματικά το θέλω πάρα πολύ. Και εμεί, φίλε, του παραθυρακού που είναι σαν και εμά το παδί, του θέλουμε να με του βρίσκουν για καμία φορά. Όχι μόνο αυτό, άκουνε, φίλε, τώρα να δει τι γίνεται με του. Καταρχήν, απάντησε ότι θα μου κουστάρει το σπανούλι. Γιατί τι. Όχι, ναι, τι πιο. Απάντησε ότι δεν κουστάρει το σπανούλι. Το σπανούλι, όταν έφυγε ο σπανούλι από το παραθυρακό, δεν σε πειράξε. Είναι πιο μεγάλη παίκτη σκηνότητα. Τι να βάλουμε εσύ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ σαν Παναθηναϊκό θα σου πω το Διαμαντίδη, θα μου πει Σπανούλη, λογικό είναι. Μην επιμένεις, μωρέ. Θέλεις να το πεις, λες και είμαστε στην ανάκριση. Άκου τώρα, φίλε, εμείς, άκου, να ξέρεις κάτι. Εμείς, σαν Ολυμπιακοί, τι γουστάρουμε. Και όχι μόνο εδώ στην εκπομπή και γενικότερα, φίλε, του Ολυμπιακού. Είμαστε, ξέρουμε όλοι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε και όλοι ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται να μου πουλάς τρελίτσα. Όχι εσύ, ούτε εγώ εσένα, ούτε εσύ σε μένα. Υπάρχουν μια βάση δεδομένων, έτσι. Ξέρουμε ποια είναι καλύτερη ομάδα, ποιοι έχει τους καλύτερους παίκτες, που είναι καλύτερη κάθε μία. Και εκεί πέρα πάνω πρέπει να μιλάμε για να μην τρελαινόμαστε και να κάνουμε την μπάλα. Όπως μιλάμε τώρα, καλή ώρα. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Κάργα από την παιδιά, γεια σας. Να είσαι καλά και για το τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε. Γεια. Μακάρι να σκεφτώ ότι σαν περισσότεροι ναι, σαν και εσένα. Και, και το είπα και εγώ πριν ότι τέτοιου Παναθηναϊκού και έξω να βρεθούμε, του μιλάμε. Άμα είναι ο άλλο τόσο δηλαδή να σε κάνει να τρελαθεί, να σε στείλει στον ψυχίατρο, δεν πάμε να μιλήσω. Εγώ παραδέχτηκα. Ο Παναθηναϊκό έχει πιο πολλά πράγματα. Και από ότι δεν έχει. Θα τρελαθούμε. Ο Διαμαντίδη μπορεί να πω ότι δεν ξέρει μπάσκετ. Μεγάλο παίκτη είναι. Αλλά παραδέχτηκε ο φίλος ο Κώστας ότι αυτό που έκανε ο Σπανούλης φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνοντας στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό σε μια διαλυμένη ομάδα, να πει να πάρει την ομάδα από το χέρι που το είπε και ο Άκης και να πάρει 2 συνεχόμενα ευρωπαϊκά, να ξαναπάει τον Ολυμπιακό σε τελικό και χάνοντας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, που αν αυτό ο τελικό, το έχω ξαναπεί, ήταν σε άλλη χώρα, ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε τη Ρεάλ. Και να πάρει και 3 πρωταθλήματα, με συγχωρείτε, ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, είναι στάνταρ αυτό, ρε. Εντάξει, δεν δεδομένο. Το παραδέχτηκε και το παιδί. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα, βάζω τη φάση αυτή, ωραία. Ο παδός είμαι, ο παδός είσαι, δεν θα σε πειράξω. Μείναμε πολύ, εντάξει. Ρε. Ναι, γιατί και εσύ όταν έβαζε ένα κόντ, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό ή ένα τρίποντο με το ποντίρογα που λες εσύ που φωνάζατε, αυτό μου κοπαντάγατε μια ζωή. Δηλαδή, εγώ θα το αφήσω να περάσει έτσι. Ναι, οι άλλοι πάλι οι αεξίδες φάγανε 4 στον πρώτο γύρο και συγγνώμη λίγο, τα ξεχάσαμε. Έτσι, μπράβο, Ρέκη. Κάτσε ρε, πώς τα ξεχνάς τα 4. Μπράβο, 4 είναι. Έγινες μπουρδέλο, όπως είσαι μπουρδέλο, έγινες μπουρδέλο και τώρα με τα 3.
τα ξεχάσαμε τα τέσσερα ξαφνικά και πάμε το παιχνίδι που μας συμφέρει. Του κυπέλου, 6-18-0. Του κυπέλου που έγινε μετά από 40 μέρες του καλοκαιριού. Και δεν έχεις βάλει κιόλας το καραϊσκάκι. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να τα σκεφτείτε.